Το φράγμα των 1.000 κρουσμάτων ξεπέρασε η Αχαΐα για τον μήνα Ιούλιο, με την τάση της διασποράς να είναι αυξητική και τον αριθμό των ανεργών κρουσμάτων να μεγαλώνει συνεχώς τόσο στην Πάτρα όσο και στους Δήμους της Αχαΐας. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τα 53 κρούσματα που προσθέθηκαν για την Αχαΐα την Κυριακή, ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλη τη διάρκεια του μήνα έφτασε στα 1.086 κρούσματα. Το σύνολο δηλαδή των κρουσμάτων τον Ιούλιο ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό το αντίστοιχο νούμερο του Ιουνίου, όταν στο σύνολο οι μολύνσεις δεν είχαν ξεπεράσει τις 443. Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία, παρά την αύξηση των κρουσμάτων αλλά και των νοσηλιών, δείχνουν προς το παρόν να αντέχουν. Ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να ξεφύγει μέσα από τις κοινωνικές φιλικές επαφές, μέσα από την κινητικότητα που υπάρχει και εν ώψη του θέρους και των καλοκαιρινών διακοπών, και να δημιουργήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, μία κατάσταση η οποία θα επιφέρει περισσότερες νοσηλείες στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα. Προπάντων, η άμεση πρόσβαση στην εμβολιαστική διαδικασία όλων όσων δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία όσο πιο δυνατά γίνεται. Θυμίζουμε ότι τον Μάιο το σύνολο των κρουσμάτων στον ομό είχε φτάσει τα 1.300 και η έξαρση πλέον ήταν σε ύφεση μετά από σαρωτικό πέρασμα του ιού το τρίμηνο Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος, όπου τα κρούσματα είχαν ξεπεράσει συνολικά τα 7.000. Όλα αυτά τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν αυτό που υποστηρίζουν και οι ειδικοί, ότι βρισκόμαστε δηλαδή στην αρχή του τέταρτου κύματος, που θα χαρακτηριστεί από την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία είναι κατά 55% πιο μεταδοτική από την Βρετανική. Υπάρχει μια αυξημένη κατάσταση και στις νοσηλείες στα δύο νοσοκομεία μας, τόσο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου όσο και στον Άγιο Ανδρέα. Η κατάσταση δεν είναι πιεστική αυτή τη στιγμή, δεν δημιουργεί πρόβλημα στο σύστημα υγείας. Πλην όμως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας, να τηρούμε τα προβλεπόμενα μέτρα. Παράλληλα, τα στελέχη της 6ης υγειονομικής περιφέρειας παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή για τυχόν εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι Γάλλοι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Πάτρα, όμως βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες υγειονομικής περιφέρειας αλλά και η πολιτική προστασία, ώστε να μεταφερθούν αρχικά στο νοσοκομείο και ύστερα σε ξενοδοχείο καραντίνας, με στόχο να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού. Από την πλευρά μας, κάναμε μία ενωτική, θα έλεγα, σύμπραξη και με την ελληνική αστυνομία και με την πολιτική προστασία και προπαντός με το ΕΚΑΒ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και μετέβησαν οι πολίτες αυτοί, οι Γάλλοι πολίτες, προκειμένου να υποβληθούν σε όλο τον εργαστηριακό έλεγχο. Αφού λοιπόν έγινε ο έλεγχος αυτός και διαπιστώθηκε ότι ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και δεν έχριζαν νοσηλείας, βεβαίως ελήφθησαν και μοριακά τεστ από όλους, σε συνδυασμό με την πολιτική προστασία, οι πολίτες αυτοί, οι Γάλλοι, μετέβησαν στα Καλάβητα, όπου εκεί υπάρχει ξενοδοχείο καραντίνας και φιλοξενούνται περιστατικά τουριστών που ανιχνεύονται θετικοί σε κορονοϊό. Ήταν μία προσπάθεια, όπως εξήγησα, ομαδική, που έδειξε ότι το κράτος συνεργάστηκε με όλες τις υπηρεσίες του και λειτουργήσε άψογα, προκειμένου να φανούμε όσο πιο χρήσιμοι ήταν δυνατόν εκείνη τη δεδομένη στιγμή απέναντι στους Γάλλους επισκέπτες στην χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί στην περιοχή, τόσο θα μπορέσουν και οι πολίτες να είναι θωρακισμένοι απέναντι στην υπερμεταδοτική μετάλλαξη, ενώ την ίδια ώρα οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για να αποτραπούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις διασποράς του ιού.